Με πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα είμαστε στη φάση του καλυμπραρίσματος αισθητήρα. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα φτάσω σε σημείο να καλυμπράρω αισθητήρα IAT αέρος manually. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε συνδέσει τον αισθητήρα, έχουμε συνδέσει τον άγραφο εγκέφαλο με τη σηριακή και το λάπτοπ και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τι μετρήσεις παίρνει ο αισθητήρας IAT, όπως είναι καλυμπρασμένος στο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή στο 70 βαθμούς, στα 081 volt, όπως βλέπουμε και εδώ, εκεί στο μαύρο κουτάκι. Και τώρα πάμε μπροστά να δούμε λίγο την εγκατάστασή μας. Όπως βλέπουμε, είναι συνδεδεμένο. Εδώ είναι το μηχανοστάσιο και εδώ έχουμε συνδεδεμένο ένα θερμόμετρο με θερμοκάπλι καλώδιο και εδώ είναι όλα τα λεφτά. Έχουμε βγάλει τον αισθητήρα IAT και τον έχουμε βάλει σε ένα θερμός, το οποίο έχουμε βάλει μέσα το καλώδιο θερμοκάπλι και έχουμε βράσει το νερό και τον έχουμε πατενταρισμένα ακουμπισμένο εκεί. Φυσικά ο αισθητήρας είναι φυσωμένο στο ρεύμα, παίρνει τάση και εννοείται λειτουργεί αυτή τη στιγμή, στέλνει σήματα στον εγκέφαλο και πέφτει η θερμοκρασία και εμείς κάνουμε το εξής. Μετράμε, κοιτάμε αυτή τη στιγμή πώς είναι καλυμπραρισμένος ο εγκέφαλος, ποιες είναι οι τιμές και μόλις φτάσει στις προκαθορισμένες τιμές στη θερμοκρασία, κοιτάμε εκείνη τη στιγμή τι μας δείχνει το δεύτερο θερμόμετρο που έχουμε και κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις στο πρόγραμμα. Τις κρατάμε τις σημειωμένες, δηλαδή θα αλλάξουμε με λίγα λόγια αυτές τις τιμές όλες εδώ που είναι προκαθορισμένες με τις σωστές. Θέλει λίγο υπομονή βέβαια, γιατί πέφτει αργά η θερμοκρασία, αλλά έχουμε υπομονή και ευελπιστούμε όταν τελειώσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στον αισθητήρα. Τουλάχιστον θα είναι σωστή, γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, η εταιρεία που έδωσε τον εγκέφαλο δεν έχει καλυμπράρει σωστά τον αισθητήρα. Αυτό αργότερα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στο calibration του αυτοκινήτου, γιατί ο αισθητήρας IAT θα δίνει τις σωστές τιμές στον εγκέφαλο για τη σωστή λειτουργία της καύσης. Αυτά για τώρα.